Αγαπητοί προσκεκλημένοι ομιλητές, συνδιοργανωτές, συμπολίτησες, συμπολίτες, Μακεδόνισσες και Μακεδόνες, η παρουσία σας εδώ σημαίνει ότι ο αγώνας για τη Μακεδονία τώρα ξεκινάει. Αν κάποιοι θέλησαν με αυτή την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών να γράψουν τον επίλογο στο μακεδονικό αγώνα, όπως τον άφησε με το αίμα του νοπό ο Παύλος Μελάς, γελιώνται πλάνη ικτά. Εμείς εδώ από την Πτολεμαίδα δίνουμε σήμερα το σύνθημα της επανεκκίνησης του αγώνα, του νικηφόρου αγώνα, όπως το σηματοδότησε ο Παύλος Μελάς, στα χνάρια του οποίου καλούμαστε σήμερα να ακολουθήσουμε όλοι αυτή την πορεία του. Την πορεία της θυσιαστικής προσφοράς για αυτά που πραγματικά πίστευε και δεν φοβόταν να βγει έξω στο μπαλκόνι σε εκείνο το σπίτι που όλοι όσοι το έχουμε επισκεφτεί και το έχουμε προσκυνήσει πέφταν οι σφαίρες δίπλα του βροχή και δεν φοβόταν. Γιατί δεν φοβόταν? Γιατί αυτό για το οποίο αγωνίζονταν ήταν αληθινό και δίκαιο. Εμείς λοιπόν φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια και το δίκαιο χωρίς να πέφτουν σφαίρες δίπλα μας? Όχι βέβαια. Αυτόν τον δρόμο λοιπόν καλούμαστε όλοι να ακολουθήσουμε με τεκμηρίωση βασισμένη πάνω στην ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα. Οτιδήποτε άλλο είναι ψέμα, οτιδήποτε άλλο είναι προδοσία. Κι αν κάποιοι μπορεί να φοβούνται ή για οποιοδήποτε λόγο έχουν τις ενστάσεις τους, τους καλούμε απλά και μόνο να διαβάσουν ιστορία. Να ανοίξουν τα βιβλία της ιστορίας από το 1878 και μετά και να καταλάβουν πώς μεθοδεύτηκε αυτή η μεθόδευση και φτάσαμε στις μέρες μας. Και αν θέλετε να παραλληλήσουμε τα γεγονότα της εποχής με τα σημερινά, και τότε οι μεγάλες δυνάμεις ήταν αυτές που θέλαν τη μεγάλη Βουλγαρία και δεν φοβήθηκαν οι Έλληνες, παρόλο που ήταν υπό τουρκικό ζυγό, να σηκώσουν το ανάστημά τους σε δυο κατακτητές, και στον Τούρκο και στον Κομιτατζή. Εμείς σήμερα που είμαστε ελεύθεροι, από ποιους φοβόμαστε? Από τους κομματικούς πάτρονες ορισμένοι? Έλεος. Έτσι και σήμερα κάποιες μεγάλες δυνάμεις θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, τα δικά τους συμφέροντα. Όχι, λέμε ένα όχι. Είναι άδικο εις βάρος του ελληνισμού, εις βάρος της ιστορικής πραγματικότητας. Και αν κάποιοι θέλουν να θεμελιώσουν οποιαδήποτε σχέση, οποιαδήποτε συνεργασία μέσα πάνω στο ψέμα και στην υποκρισία, αυτό είναι σαθρό και καταπίπτει. Και το βλέπουμε και από την πλευρά των Ελλήνων που δεν δεχόμαστε αυτή την προδοσία, αλλά και οι ίδιοι Σκοπιανοί που κι αυτοί είναι παραπληροφορημένοι, χρόνια τώρα η παραχάραξη της ιστορίας τους έχει αυτούς αποπλανήσει και δεν δέχονται το άλλο ψέμα που ήρθε να καλύψει το προηγούμενο που πιστεύαν τόσα χρόνια. Εδώ λοιπόν έχουμε πολλά παραδείγματα στην πατρίδα μας να ακολουθήσουμε τα βήματά τους, και αν είναι και τα βήματα του Παύλου Μελά, εγώ να προσθέσω και τα βήματα του Πατροκοσμά. Γιατί και ο Πατροκοσμάς, σεβαστοί πατέρες, τότε στην εποχή της Σκλαβιάς, μόνος του ξεσηκώθηκε για να μην επιτρέψει τον εκμαυλισμό των συνειδήσεων και τον εξισλαμισμό των Ελλήνων από το φόβο και από την καταδυνάστευση του Τούρκου κατακτητή. Και εμείς λοιπόν σήμερα που είμαστε ελεύθεροι, έχουμε όλα τα αγαθά, έχουμε όλη την πληροφορία, όλη τη γνώση της ιστορικής πραγματικότητας, σκύβουμε το κεφάλι? Όχι λοιπόν, δεν μας πρέπουν ούτε τέτοιοι ηγέτες, ούτε τέτοιοι πρωθυπουργοί, ούτε τέτοιοι υπουργοί, ούτε τέτοιοι βουλευτές, ούτε τέτοιοι εκλεγμένοι αιρετοί σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και της λειτουργίας της κοινωνίας μας. Θέλουμε να υπεστηρίξουμε τα δίκαια των Ελλήνων και την ιστορική πραγματικότητα. Αυτός ο αγώνας λοιπόν σηματοδοτείται σήμερα. Είναι ένα κερί που ανάβουμε και εδώ από την Πτολεμαίδα, και να είστε βέβαιοι ότι το μανουάλι του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας θα φωτίσει ξανά το δρόμο των Ελλήνων σε αυτή την πορεία που τραβά ο ελληνισμός με όλες τις δυσκολίες και με όλες τους εχθρούς στο πέρασμα των αιώνων. Καλή νίκη στον αγώνα!